Φίλες μου και φίλοι μου, γεια σας. Εδώ πέρα η τρελή. Η τρελή, εδώ. Το μαλλί αυτό είναι αυτό που με αντιπροσωπεύει στην καθημερινότητά μου με ένα παιδί 8 μηνών. Αυτή τη στιγμή κοιμάται, οπότε αποφάσισα να κάνω ένα χαλαρό βίντεο βάφοντας τα μαλλιά μου. Όσοι δεν έχετε δει το βίντεο, να σας ενημερώσω ότι πριν από λίγο καιρό αποφάσισα να αλλάξω χρώμα στα μαλλιά μου. Βασικά, αναγκάστηκα να αλλάξω χρώμα στα μαλλιά μου, γιατί μου βγήκε αλλεργία στο δεκαπάζ. Και προσπάθησα να το κάνω με τον πιο ανώδυνο τρόπο που θα μπορούσα. Δηλαδή, πήρα ημιμόνιμες βαφές, οι οποίες ουσιαστικά δεν έχουν το οξυγενέ, δεν ανοίγουν τα λέπια της τρίχας, για να μπορέσω τέλος πάντων να τα αλλάξω χρώμα. Δεν πετύχει. Οπότε, αναγκαστικά σήμερα θα βάψω με κανονική βαφή τα μαλλιά μου. Τα μαλλιά μου σήμερα θα τα κάνω χάλκινα. Βασικά, θα προσπαθήσω να τα κάνω χάλκινα. Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να βγει το χρώμα που θέλω, στην ένταση που το θέλω, γιατί μιλάμε για μια βάση κατάλευκη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και πολύ κατάλευκη, γιατί έχουν μείνει ακόμα υπολείμματα από την αποτυχημένη προσπάθειά μου να τα αλλάξω χρώμα. Αλλά και πάλι δεν θα βγει το χρώμα που θέλω. Παρ' όλα αυτά, όσο πιο κοντινό σε αυτό που ευελπιστώ κάποια στιγμή να αρχίσει να πιάνει, θα είναι ιδανικό για μένα. Σε αυτό το σημείο θέλω επίσης να σας πω, πριν ξεκινήσω να κάνω τη βαφή μου και να λέμε διάφορα πράγματα, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στο φίλο μου τον Νίκο Νικολαίδη. Είναι κομμωτής εξαιρετικός, ο οποίος είναι πιστεύω μάστερ στο θέμα του χρώματος των μαλλιών. Σας βάζω, αν έχω την δυνατότητα, θα σας βάλω εδώ πάνω το κανάλι του. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσω να το βάλω εδώ πάνω, θα σας έχω στην περιγραφή το κανάλι του. Να πάτε να τσεκάρετε, γιατί έχει και πάρα πολύ ωραία ενημερωτικά βίντεο σχετικά με τα μαλλιά μας. Όπως επίσης μπορείτε και να τον ρωτήσετε οτιδήποτε ή οποιαδήποτε απορία τέλος πάντων μπορείτε να απευθυνθείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν τον Νίκο που με βοήθησε και μου έδωσε τις πολύτιμες συμβουλές του. Έχω λοιπόν επιλέξει να βάψω σήμερα τα μαλλιά μου με τα εξής χρώματα. Είναι από την εταιρεία Igora Royal, της Schwarzkopf είναι η συγκεκριμένη σειρά, και συγκεκριμένα έχω πάρει το νούμερο 877, ανοιχτό ξανθό έντονο χάλκινο, και πήρα και το 077, το οποίο είναι το Mixtone το χάλκινο. Τα Mixtone θα βάζεις στην βαφή και να εντείνεις το αποτέλεσμα, δηλαδή να το κάνεις λίγο πιο έντονο. Και εγώ σίγουρα είναι κάτι που χρειάζομαι, γιατί όσο περισσότερο χρώμα τέλος πάντων μπορέσω να βάλω, θα το βάλω. Λοιπόν, σε περίπτωση που αναρωτιέστε για ποιο λόγο χρησιμοποίησα γάντια που πλένουμε τα πιάτα και καθαρίζουμε το βεσέ στο προηγούμενο βίντεο και σε αυτό το βίντεο, είναι γιατί, παιδιά, στα γειτονικά μου σούπερ μάρκετς δεν υπάρχουν γάντια. Τουλάχιστον δεν βρήκα. Όσο κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα την ανάμειξη της βαφής, από πού να ξεκινήσω? Α, ναι, θα ξεκινήσω το πιο βασικό. Για όσους δεν με ακολουθούν στο Instagram, έχουν μείνει πίσω σε μια πολύ μεγάλη απόφαση που πήρα. Και η απόφαση αυτή είναι, παιδιά, να κάνω λίγο, να προσέξω λίγο τη διατροφή μου. Ούτως ή άλλως, εγώ ήμουν πάρα πολύ επιρρεπής στα γλυκά, τα snacks κτλ. Μπορώ άνετα να τραφώ μόνο με αυτά και να μην φάω κανονικό φαγητό. Μιλάμε για τέτοια κατάσταση. Τέλος πάντων, ειδικά κιόλας με την καραντίνα που καθόμασταν όλη την ώρα μέσα, τα πράγματα έγιναν πολύ χειρότερα. Και εγώ έχω περίπου 8, είχα 8 με 9 κιλά που μου είχαν μείνει από την εγκυμοσύνη. Μια μέρα λοιπόν έβαλα φόρμες, τέλος πάντων τις φόρμες μου, και ανακάλυψα ότι άρχισαν να μου στενεύουν οι φόρμες. Και παιδιά, και ολοκτικά εκεί μου γύρισε το μυαλό, λέω, δεν γίνεται όλη αυτή η κατάσταση, δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι. Οπότε αποφάσισα να σταματήσω τις βλακίες και να προσπαθήσω τέλος πάντων να τρώω λίγο πιο υγιεινά. Δεν κάνω δίαιτα με την έννοια της δίαιτας, ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι να μην τρώω γλυκά, να μην τρώω ζάχαρη γενικά. Προφανώς μιλάω για τις φανερές πηγές ζάχαρης. Ας πούμε, εντάξει, το πρωί μερικά πρωινά θα φάω φυσικό βούτυρο, το οποίο έχει μέσα ζάχαρη. Αλλά τέλος πάντων, σε σχέση με τις 3-4 σοκολάτες που έτρωγα στο καθισιό μου, παιδιά, να σας δώσω να καταλάβετε, αν έχετε πάει στο σούπερ μάρκετ και σας αρέσουν αυτά τα ντερμπάκια, τα ντέρμπι τα μικρά, μπορεί να τρώγα ένα σακούλι ολόκληρο που έχει μέσα άπειρα τέτοια μέσα σε ένα απόγευμα. Μιλάμε για τόσο λεμαργία στο γλυκό. Οπότε μένα η ζάχαρη ουσιαστικά με κατέστρεψε. Σταμάτησα εντελώς λοιπόν να τρώω γλυκά και οτιδήποτε έχει να κάνει με snacks. Δηλαδή πατατάκια, κρακεράκια, σκατάκια. Καταλάβατε. Λοιπόν, πω παιδιά, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να βάψω το μαλλί μου με αυτά τα γάντια, γιατί κολλάνε στο μαλλί. Τέλος πάντων, τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Άντε. Άντε παιδιά, ελπίζω να μην τον κλάψουμε. Το που κάνω είναι να τρώω όσο πιο ελαφριά μπορώ και όσο πιο νωρίς μπορώ το βράδυ. Επομένως, οι θερμίδες που καταναλώνω χωρίς να κάνω ιδιαίτερη προσπάθεια, πέρα από το γεγονός, δηλαδή δεν στερούμε το φαγητό μου, δεν στερούμε πράγματα, ούτε είμαι πολύ προσεκτική σε αλάτια, λάδια και τέτοια, και φέρει απίστευτα αποτελέσματα, όχι μόνο στο ότι έχω χάσει ήδη 4 κιλά
σε διάστημα 3 εβδομάδων, έχει αλλάξει εντελώς, παιδιά, η ψυχολογία μου και η ενέργειά μου. Ξαφνικά, με την έλλειψη ζάχαρης, αισθάνομαι πολύ πιο ζωντανή, πιο ενεργητική, τέλος πάντων, αν λέγεται έτσι. Έχω πιο πολύ όρεξη να παίξω με τη μικρή, όχι πως δεν είχα όρεξη, απλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι άμα γενικά σε ρίχνει λίγο αυτό που τρως, δεν είσαι και full wow διάθεση. Τέλος πάντων, πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και αυτό μου δίνει και ουσιαστικά το κίνητρο να συνεχίσω αυτό που κάνω. Ο σκοπός μου ουσιαστικά είναι να φτάσω στα κιλά που ήμουν προ εγκυμοσύνης και αυτό σημαίνει ότι έχω ακόμα να χάσω περίπου 4 κιλά ιδανικά. Και στα 2-3 θα είμαι καλά, πιστεύω, αλλά θα δείξει πώς θα πάει. Τα βράδια που κοιμάται η μικρή και επιτέλους χαλαρώνω, πραγματικά θέλω να φάω τα πάντα. Ό,τι υπάρχει θέλω να το φάω. Εκεί δηλαδή είναι η μόνη στιγμή μέσα στην ημέρα, την ημέρα δεν την παλεύω, η μόνη στιγμή μέσα στην ημέρα που τρελαίνομαι, θέλω να φάω τα πάντα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα νέο και μιας που μίλησα για την κόρη μου, θα μιλήσω λίγο για την κόρη μου. Θέλω να σας πω ότι η Έλλη είναι ένα απίστευτο παιδί, το οποίο μας εκπλήσει κάθε μέρα. Εδώ και 3 μέρες άρχισε να μπουσουλάει και έχουμε πανικοβληθεί, ενώ παράλληλα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Γιατί προφανώς βλέπεις το παιδί σου να κάνει τα πρώτα του βήματα, κατάλαβες. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις, δεν μπορώ να το περιγράψω πραγματικά. Και καταλαβαίνετε ότι ξεκινάει για μας μια περίοδος περισσότερου άγχους, προσπαθώντας να κρατήσεις το παιδί σου ζωντανό από τους χιλιάδες κινδύνους που μπορεί να υπερέχει, που μπορεί να υπάρχουν μέσα σε ένα σπιτικό. Όπως ας πούμε το γεγονός ότι τρελαίνεται για οποιαδήποτε οπί, που σημαίνει ότι της αρέσουν πάρα πολύ οι μπρίζες. Της αρέσει γενικά οτιδήποτε προεξέχει και οτιδήποτε εισέχει, αν δεν το σκοτώνω. Σκεφτείτε, παιδιά, ότι όταν λείπει ο άντρας μου, επειδή δεν εμπιστεύομαι να την αφήσω μόνη της, την παίρνω μαζί μου και για κατούριμα. Προφανώς. Νομίζω ότι μπορείτε να ταυτιστείτε άνετα όλες οι μαμάδες εκεί έξω. Και οι μελλοντικές μαμάδες καλαμελετάτε και έρχονται. Λοιπόν, πάμε να περάσουμε τώρα αυτά. Αυτά μας καίνε πιο πολύ. Μάλλον θα χρειαστεί να βάλω και το δεύτερο κουτάκι. Τώρα, επειδή είναι ξανθό, πρέπει οπωσδήποτε να το περάσω πάρα πολύ καλά. Οπότε θα χρησιμοποιώ λίγο και τη χτένα για να βεβαιωθώ ότι έχει πάει παντού. Το πιστεύω ότι τελείωσε. Πόσο μαλλί. Ευτυχώς που πήρα και δεύτερη. Ευτυχώς. Λοιπόν, θα κάνω λοιπόν τη δική μου χρωμομάσκα με τις Directions. Αυτές ουσιαστικά που χρησιμοποίησα στο βίντεο, αλλά επειδή σίγουρα δεν θα είναι ξανθό το μαλλί μου, όσο ανοιχτό και να, όσο και να ξεβάψει, ξανθό δεν πρόκειται να ξαναγίνει. Οπότε θα βάλω στη μάσκα από τη βαφή Direction και θα την εφαρμόζω κάθε φορά που θα βλέπω ότι το μαλλί μου πάει να, τέλος πάντων, ξεθοριάσει πάρα πολύ. Ένα θετικό που έχει το γεγονός ότι θα σταματήσω να κάνω decapage είναι ότι δεν χρειάζεται να αγχώνομαι για την ώρα. Όταν έκανα τον decapage στη ρίζα, κάθε φορά προσπαθούσα να κάνω όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί το decapage, άμα το αφήσει πολύ ώρα, δεν έχει, έχει κάποιο έλεγχο, αλλά σε κάποια σημεία εκεί που το πέρασες πρώτα θα είναι πιο ανοιχτόχρωμα και σε αυτά που πέρασες τελευταία θα είναι πιο κίτρινα. Οπότε η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ χαρούμενη που δεν θα χρειαστεί να αγχώνομαι. Βέβαια θα έχω τώρα ένα τεράστιο, βέβαια τώρα από εδώ και πέρα θα έχω μια άλλη τεράστια ταλαιπώρια να προσπαθώ να διατηρήσω το χρώμα καθώς θα ξερνάει τρομερά από το ξανθό που έχω. Τι άλλο έχω να σας πω, μου λείπουν πάρα πολύ οι συγγενείς μου, έχω να τους δω πάρα πολύ καιρό, νομίζω ότι μπορείτε να ταυτιστείτε μαζί μου όσοι γενικά έχετε συγγενείς εξ αποστάσεως. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσω να επανενωθώ με, ειδικά βασικά με τη μητέρα μου. Αυτός είναι ο δικός μου καημός, η οποία η καημένη, παιδιά, έχει φρικάρει. Έχει φρικάρει που έχει να δει από κοντά τόσο καιρό την Έλλη. Έχει φρικάρει επειδή την βλέπει στις βιντεοκλήσεις που κάνουμε, πόσο έχει αναπτυχθεί, πόσο έχει αλλάξει. Καινούργια πράγματα που τέλος πάντων κάνει μικρή και όλα αυτά τα έχει χάσει. Γιατί έρχεται αρκετά συχνά η μητέρα μου να μας επισκεφθεί και η καημένη δεν την παλεύει καθόλου. Καλά, ειδικά από πίσω δεν έχω ιδέα τι έχει γίνει, έτσι. Σαν τυφλά.
Λοιπόν, αυτό που κάνω τώρα είναι ότι έχει περισσέψει από τη βαφή. Θα το περάσω σε όλες τις άκρες για να βεβαιωθώ ότι δεν έχω αφήσει κάποιο ξανθό σημείο. Όποιος κομμωτής τώρα βλέπει το βίντεό μου, αυτή τη στιγμή παίζει να κλαίει, γιατί δεν πρέπει να τρίβεις τα μαλλιά σου όταν τα βάφεις. Περιμένω να σας πω ότι από τη στιγμή που έχω ξυρίσει, παιδιά, το κεφάλι μου από την πίσω μεριά, όλο αυτό το, όλος αυτός ο όγκος, τέλος πάντων, ο οποίος με ενοχλούσε πάρα πολύ, ειδικά με το καρέ μαλλί, επειδή έχω πάρα μα πάρα πολύ τρίχα. Δηλαδή σκέψου τώρα πόσο κοντό είναι το μαλλί μου και χρειάστηκα δύο βαφές, δύο εξιντάρες. Ναι, από τότε τέλος πάντων που ξέρεις τα μαλλιά μου, πραγματικά είμαι τόσο ευτυχισμένη. Είναι όλα τόσο πιο ωραία και το μαλλί μου στρώνει πιο ωραία και χίλια δυο. Λοιπόν, θα τα αφήσω τώρα κανένα 20 λεπτό, μισά ώρα, δεν θα τα αφήσω παραπάνω και θα επιστρέψω νομίζω με το τελικό αποτέλεσμα. Αφού καθαρίσω εδώ πέρα το χαμό. Έλα ρε, λέρωσα την αγαπημένη μου πιτζάμα. Θα μου πεις, θα ήθελες και τα άφησες, δεν πειράζει. Εξάλλου, άμα χάσω τα κιλά που θέλω, θα μου είναι μεγάλη, οπότε δεν θα μπορώ να τη φορέσω. Για να λύσω και μια απορία που εκφράστηκε πάρα πολύ και στο Instagram και στο YouTube. Μου είπατε γιατί δεν βάφω τα μαλλιά μου ξανθά χωρίς δεκαπάζ. Δηλαδή να χρησιμοποιήσω απλή βαφή. Παιδιά, θα σας πω τι γίνεται. Περνάω φάση και ανέκαθεν βασικά μου άρεσαν πάρα πολύ τα έντονα χρώματα. Είτε θα τα είχα μαύρο κατράμι, το κορακί, το... Εγώ ειδικά με αυτό το χρώμα ήμουνα, παιδιά, σαν την σταυτοπούτα, νεκρή σταυτοπούτα βασικά, αλλά ξέχασα να τους το πούν. Είτε θα πήγαινα στο κατακόκκινο της φωτιάς της Άριελ. Σαν αυτό που βγήκε στο βίντεο, λίγο πιο χαμηλού τόνο, όχι τόσο κόκκινο. Αλλά θέλω να πω ότι ήμουν ανέκαθεν πάρα πολύ φαν των έντονων χρωμάτων. Προτιμώ χίλιες φορές από το να κάνω ένα κίτρινο ξανθό, το προτιμώ επίσης χίλιες φορές από το να έρθω στο φυσικό μου, το οποίο είναι ένα ξανθό σαντρέ σκούρο, το οποίο δεν μου αρέσει, παιδιά, καθόλου. Βέβαια, αν ανακάλυπτα σήμερα ότι με πειράζει και το οξυζενέ, προφανώς δεν θα είχα άλλη επιλογή από το να τα αφήσω στο φυσικό μου. Αλλά ευτυχώς, προς το παρόν, δεν έχουμε καμία κοκκινίδα. Σας μιλάω για φούντομα. Φούντομα. Τότε, όταν μου έχει πιάσει αλλεργία. Αυτά λοιπόν. Θα περιμένω. Δεν είδα καν την ώρα. Πόση ώρα γράφει. Εντάξει. Είναι παρατέταρτο, οπότε ακριβώς θα βγάλω τη βαφή. Ας ελπίσουμε. Λοιπόν, ελπίζω να είστε έτοιμοι. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δεν περίμενα σε καμία περίπτωση να βγει τόσο έντονο. Πίστευα ότι θα είναι πραγματικά πάρα πολύ ξεθοριασμένο. Βέβαια, τώρα καλωσορίζω τον εαυτό μου σε ένα μεγάλο ταξίδι διατήρησης χρώματος, λουσίματος με κρύο νερό για να φεύγει όσο λιγότερο χρώμα μπορεί. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται. Εν τω μεταξύ, είμαι στο τσάκ να κόψω και φράτζα. Πιστεύω ότι με αυτό το κούρεμα θα πηγαίνει τρελά. Λίγη φρατζούλα έτσι μπροστά, λίγη κουρτινούλα. Δεν ξέρω. Θέλω, καλά, όχι έτσι ακριβώς. Θέλω όμως πάρα πολύ να μου πείτε κάτω στα σχόλια άμα θα σας άρεσε να κάνω φράτζα. Πραγματικά θέλω τη συμβουλή σας. Δεν ξέρω, είμαι πάρα πολύ κοντά στο να το κάνω. Απλά δεν θέλω να είμαι πολύ παρορμητική. Η φράτζα είναι κάτι που άμα την κόψεις μετά θέλει, ξέρεις, είναι τρέλα μέχρι να μεγαλώσει. Οπότε, ναι, δεν θα το κάνω προς το παρόν. Κοιτάξτε, ξανθό δεν είναι. Αλλά τουλάχιστον μου αρέσει περισσότερο από αυτό που είχε βγει την προηγούμενη φορά και σίγουρα το περίμενα λίγο πιο ξανθό, όχι τόσο έντονο, αλλά πιστεύω ότι με τα λουσίματα θα γίνει το χρώμα που υποθέτω ότι θα μου άρεσε. Βέβαια πιστεύω ότι ό,τι χρώμα και να έβγαινε, τίποτα δεν θα μου άρεσε τόσο πολύ όσο το ξανθό που είχα. Θέλω πάρα πολύ να μου πείτε πώς σας φαίνεται. Σχετικά με την ποιότητα του μαλλιού μου δεν διακρίνω ότι μου έκανε κάτι η βαφή, γιατί είχα και πάρα πολύ χαμηλό οξυζενέ 20. Είναι δηλαδή εξίσου λαμπερά κτλ. Δεν νομίζω ότι φαίνεται. Τα έχω βέβαια ισιώσει τώρα. Δεν αισθάνομαι λοιπόν ότι αγρίεψαν ή τίποτα άλλο, αλλά από εδώ και πέρα σίγουρα θα θέλει πολύ πιο εντατική περιποίηση, γιατί το μαλλί μου είναι ήδη παραπάνω ταλαιπωρημένο, τέλος πάντων, από ότι ένα μαλλί που βαφόταν τόσο καιρό μόνο με κανονικές βαφές. Είχα τόσα χρόνια δεκαπάς, δεκαπάς, δεκαπάς. Αυτά λοιπόν, χρειαστώ και μια άλλη βοήθεια. Εσείς οι κοκκινομάλες εκεί έξω να μου πείτε τι σκατά βάζετε στα φρύδια σας. Δηλαδή, αν έχετε ένα τέτοιο χάλκινο, ακόμα και ένα κόκκινο έτσι που να μοιάζει με το δικό μου, τι να πάρω για να βάφω τα φρύδια μου, γιατί αυτό τώρα δεν πηγαίνει που φοράω, νομίζω. Οπότε ναι, γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φαίνεται το νέο μαλλί. Οπωσδήποτε πείτε μου τη γνώμη σας σχετικά με φράτζα. Αντίο λοιπόν για πάντα ξανθώ.
Θα χρειαστώ λίγο χρόνο μέχρι να το συνειδητοποιήσω. Ελπίζω να το πούμε σύντομα σε νέο βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε τέλεια. Φιλάκια πολλά.